Στις 10 το πρωί που είναι στον αέρα η πλατφόρμα ξεκλείδωσε ουσιαστικά για τα χρωτικά χρέη. Μιλάμε για χρέη προς τα, μιλάμε για ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΓΑ, για χρέη προς την εφορία για εισόδημα και ΦΠΑ, αλλά και μιλάμε για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, Αντώνη, προς τις τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκαθάριση, την πρώην ΑΤΕ, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ΠρόΜπανκ και τα λοιπά, και όλα αυτά βέβαια ρυθμίζονται σε 120 δόσεις και το όφελος για τον αγρότη που θα θελήσει να πάει να πληρώσει εντός τριμήνου όλο το ποσό της οφειλής, βέβαια, που θα έχει κουρευτεί, μιλάμε για κουρεμένη οφειλή από τους τόκους και τα πανωτόκια, θα είναι να πετύχει ακόμα και διαγραφή του 60% της αρχικής οφειλής, Αντώνη, και πριν δώσουμε το λόγο στους αρμόδιους υφυπουργούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή δίπλα μου, να σου πω ουσιαστικά ότι τρία είναι τα βασικά σημεία της ρύθμισης αυτής των 120 δόσεων. Πρώτα απ' όλα, για προβλέπεται διαγραφή 100% των... Λοιπόν, έχω δίπλα μου λοιπόν τον κύριο Κόκαλη. Ποια είναι τα βασικά σημεία λοιπόν της ρύθμισης αυτής? Να πούμε ότι σήμερα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί και έχουμε παλέψει αρκετό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς από το 2012 οι αγρότες μας ήταν έρμεα των εισπρακτικών εταιριών και δεν είχαν τη στοιχειώδη επικοινωνία με ένα τραπεζικό ίδρυμα για να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Όχι μόνο δεν είχαν τη στοιχειώδη επικοινωνία, αλλά απειλούνται και με κατασχέσεις των χωραφιών. Με αυτές τις ρυθμίσεις δίνουμε μια πραγματική ανάσα. Μια διευθέτηση ευνοϊκή. Γιατί? Διότι σε όλες των περιπτώσεων, είτε θα ακολουθήσει εξόφληση από τον δανειολήπτη είτε συμβιβασμό, προβλέπεται διαγραφή όλων των τόκων. Επίσης προβλέπεται και διαγραφή του κεφαλαίου, η οποία όμως αυτή η διαγραφή θα εξαρτάται από τον χρόνο εξόφλησης του εναπομείναντος κεφαλαίου και από την αξία της περιουσίας του οφειλέτη. Όσο μεγαλύτερο για να προλάβουν να μιλήσουν και οι τρεις καλεσμένοι. Έχουμε πει ναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι το Α και το Ω. Απλά να μας πείτε ένα λεπτό, Αντώνη, για πόσους αγρότες μιλάμε οι οποίοι έχουν τα δάνεια? Αφορά 23.000 ενδυνάμει οφειλέτες και ενδυνάμει δικαιούχους. Τώρα το ποιοι θα το επιλέξουν, αυτό είναι δικό τους θέμα. Είναι περίπου στους 23.000 μόνο φυσικά πρόσωπα, αγρότες και εκτινοτρόφους. Επίσης δίνουμε τη δυνατότητα εκ νέου επανεξέτασης των φακέλων, των δανείων για τα πανωτόκια. Μάλιστα. Που ταλαιπώρησαν πολύ τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα εδώ μιλάμε ότι έχουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές που ρυθμίζονται προς τον ΟΓΑ. Είχαμε προαναγγείλει αυτή την ρύθμιση, ολοκληρώσαμε τις επεξεργασίες που χρειάζεται να προσδιορίσουν τη δυνατότητα των αγροτών να εξοφλούν, πράγματι να εξοφλούν τις οφειλές τους. Είναι 338.000 αγρότες και εκτινοτρόφοι, περίπου από αυτούς 140.000 οφείλουν μέχρι 4.000 ευρώ οφειλή. Μπορούν άνετα συνεπώς μέχρι και 36 δόσεις στις 3.000 να τις εκπληρώσουν και να έχουν και το δικαίωμά τους εξασφαλίσει για σύνταξη. Είναι ακόμα 200.000 που έχουν παραπάνω ποσά, όμως είναι ποσά τα οποία πραγματικά με βάση τα στοιχεία μας είναι εφικτό να πληρωθούν μέχρι και 120 δόσεις τα παραπάνω ποσά. Και υπάρχει αποπληρωμή και λοιπόν σε 10 χρόνια, αυτό κρατάμε. 100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας για τα δάνεια, αποπληρωμή σε 120 δόσεις και μπορεί να πετύχει και διαγραφή του αρχικού κεφαλαίου το 60%, Αντώνη. Όλα αυτά από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τα αγροτικά χρέη. Σε ευχαριστώ πολύ, Άτζη.